με έναν τρόπο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μετά από αρκετό καιρό να ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που παρατηρεί και αναλύει τα γεγονότα τα διεθνή με το δικό του διακριτό τρόπο, τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα κύριε Σταχίνη. Ας ξεκινήσω από αυτή την είδηση που μοιάζει να είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά γράφεται σήμερα ότι, και αναδημοσιεύεται στην Ελλάδα, ότι η Ευρώπη πάει με ραγδαίους ρυθμούς σε αποβιομηχανοποίηση. Αυτό είναι άσχετο με όλα αυτά τις πολυεπίπεδες κρίσεις? Όχι, είναι συνέπεια επιλογών. Είναι συνέπεια, παραδείγματος χάρη, ότι η Ευρώπη μετά τη διάρρηξη της ειδικής ενεργειακής της σχέσης με τη Ρωσία δεν έχει επάρκεια ενέργειας σε φθηνή και προσιτή τιμή. Οι ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια είναι αυτά που είχαν επιτρέψει ένα κομμάτι της Ευρώπης να αποφύγει την αποβιομηχάνηση, και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία. Και επειδή η Γερμανία είναι η αυτομομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, ό,τι απειλεί τη Γερμανία απειλεί και την Ευρώπη. Η Γερμανία λοιπόν, χωρίς την προνομιακή ενεργειακή συμμαχία με τη Ρωσία, χωρίς τις μηδενικές αμυντικές δαπάνες και χωρίς την πρόσβαση ολοένα και μεγαλύτερη στην αγορά της Κίνας για τα προϊόντα της, δεν μπορεί να σταθεί εκεί που είχε κατορθώσει να στέκεται τα τελευταία χρόνια. Άρα σε όλον αυτό τον οξυμένο ανταγωνισμό Ρωσίας, δυτικού κόσμου, Δύσης, Ευρασίας, η Ευρώπη στην ουσία έχει λαχανιάσει, για να μην πω ότι... Είναι το θύμα. Κοιτάξτε, οι Γερμανοί έβαλαν για μια ακόμη φορά τρικλοποδιά στον εαυτό τους ή πυροβόλησαν τα πόδια τους, βάζοντας χειρόφρενο στην ευρωπαϊκή ανοποίηση με την έναρξη της κρίσης στην Ευρωζώνη την άνοιξη του 2010. Στην ουσία εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει τη συνοχή και την εμβάθυνση με την οποία θα μπορούσε να εξαλείψει τις κοινωνικές και τις περιφερειακές ανισότητες εντός της Ένωσης και να μπορέσει να έχει μια κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Μάλιστα. Μη θέλοντας δηλαδή να πληρώσουν το κόστος μιας προσολοταχώς πορείας ενίσχυσης της ενοποίησης, οι Γερμανοί τελικά μεσοπρόθεσμα είναι η μεγάλη χαμένη των επιλογών. Τώρα, κύριε Καπόπουλε, στρέφοντας λίγο το βλέμμα σε εξελίξεις, έχουμε μόλις βγει από εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ, όπου έχουμε τούμπα πάνω εδώ Νετανιάχου. Πολλοί και στην Ελλάδα πανηγυρίζουν. Έχω προσέξει ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός. Έχετε διατυπώσει πολλές φορές την άποψη. Προσοχή, οι διπλωματικές σχέσεις και η εξωτερική πολιτική κάθε χώρας δεν καθορίζεται αμυγός. Παίζουν ρόλο και αυτά. Από τις προσωπικές σχέσεις μπορεί να έχουν ή να μην έχουν δύο ηγέτες. Εδώ τι έχουμε να πούμε με την επάνωδο Νετανιάχου για την περιοχή έχουμε, μας? Έχουμε να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμα, η επάνωδο του Νετανιάχου σημαίνει ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ. Σας θυμίζω τον Νετανιάχου το 2012 επί Ομπάμα, που είχε μείνει σχεδόν ένα μήνα στις ΗΠΑ και ο Ομπάμα δεν τον δεχόταν, με τυπική αφορμή το ότι ήταν προεκλογική εκστρατεία πάλι και δεν ήθελε να αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει άσχημες σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα ο Νετανιάχου. Και ήταν μέχρι και την τελευταία ημέρα της προηγούμενης θητείας του πολύ πιο επιφυλακτικός απέναντι στα ανοίγματα της Τουρκίας από ότι ήταν η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν μικρή σημασία, διότι το μείζον γεγονός είναι οι αμερικανικές εκλογές. Είναι η προεξοφλημένη νίκη των Ρεπουμπλικάνων, με μόνο ερώτημα αν θα πάρουν και τη Γερουσία. Και επίσης οι δηλώσεις του Τραμπ, οι χθεσινοβραδινές, ότι το ξανασκέφτεται να βάλει υποψηφιότητα. Εάν έχουμε δήλωση υποψηφιότητας Τραμπ, αν έχουμε ένα κογκρέσο στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων, ξέρετε, στις ΗΠΑ συνηθίζουν να αποκαλούν τον πρόεδρο που δεν ελέγχει το Κογκρέσο κουτσί πάπια. Τώρα θα έχουμε παράλληλη πάπια. Θα έχουμε δηλαδή επέκταση της εμφυλιοπολεμικής έντασης που υπάρχει στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και στην εξωτερική πολιτική. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν δεδομένο. Ούτε η παραμονή των ΗΠΑ ως εγγυήτρια δύναμη της ασφάλειας της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Ούτε ο συντονισμός των χωρών του Ειρηνικού και του Ινδικού απέναντι στην Κίνα, όλα πλέον μπαίνουν σε συζήτηση από μηδενική βάση. Άρα λέτε ότι το αποτέλεσμα των Ισραηλινών εκλογών και η πορεία Νετανιάχου θα καθοριστεί εν πολλής και ιδίως σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και για όλη την Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα τον πλανήτη,
από το τι θα συμβεί στις αμερικανικές εκλογές στην ερχόμενη τρίτη. Μόνο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από εκεί θα καθοριστούν. Τι εννοώ με αυτό. Ο Ερντογάν, παρόλα του τα πυροτεχνήματα και την απειλητική του στάση απέναντι στη χώρα μας αλλά και σε άλλα μέτωπα, έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, εκτός από το να επανεκλεγεί, διότι δεν έχει περιθώριο να χάσει. Τον περιμένει φυλακή ή εξορία στη ξένη χώρα, αν χάσει τις εκλογές. Ο Ερντογάν έχει ως προτεραιότητα την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό οριοθετεί τις απειλές του. Δηλαδή, δεν μπορείς να θες αποκατάσταση σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνεις θερμό της όρθιος στον Αιγαίο. Είναι ασυμβίβαστα. Αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος η ελεγχόμενη κρίση να γίνει ανεξέλεγκτη, όχι ως πρόθεση, αλλά ως ατύχημα. Υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, εάν καταλάβει να το πω πολύ απλά ο Ερντογάν ότι τελειώσανε τα ψωμιά της διοίκησης Biden και ότι καλό θα είναι να μην δεσμευτεί σε ένα συνολικό deal με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξεκαθαρίσει εκεί η κατάσταση, τότε και εκεί γίνονται πλέον τα πράγματα απρόβλεπτα. Μέσα στιγμής είναι προβλέψιμα. Mm. Κάθε φορά που δεν παίρνει αυτό που θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεσπά σε βάρος της Ελλάδος. Άρα λέτε ότι στο ενδεχόμενο πλήρους επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων την Τρίτη και στα δύο σώματα, γίνεται πιο ανεξέλεγκτη η ιστορία του Ερντογάν. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει τον ίδιο λόγο να επίγεται να τα βρει με τον Biden όπως επίγεται μέχρι στιγμής. Επειδή με ρωτούν πολλοί εδώ, σας άκουσαν για τις σκέψεις επανόδου, εγώ σχεδόν σίγουρο το έχω, του Τραμπ, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Κοιτάξτε, χωρίς υπερβολή, η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εμφυλιοπολεμική. Με την έννοια ότι έχει στο μισό πληθυσμό και ψηφοφόρου των Ηνωμένων Πολιτειών που πιστεύουν ότι ο Biden εξελέγει με βία και νοθεία τις εκλογές του 2020, έχει στην άλλη μισή Αμερική να πιστεύει ότι η περιεχόμενη νίκη των τραμπικών Ρεπουμπλικάνων είναι εκτροπή από τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο ένας δεν αναγνωρίζει την νομιμότητα του άλλου. Φοβερό. Έχουμε μια κατάσταση όπου οι εσωτερικές εξελίξεις θα υπαγορεύσουν την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, έτσι δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, άρχισε τις μεταρρυθμίσεις στον Κορμπατσό, χάστηκε ο έλεγχος στη συνέχεια και επηρεάστηκε η παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και αλλαγή στασιμότητα για τον επόμενο 1,5 χρόνο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ όσον αφορά και τη σύγκρουση με τη Ρωσία? Κοιτάξτε, οι Ρεπουμπλικάνοι θα του κάνουν τη ζωή δύσκολη του Biden. Δεν θα υπάρξει συνένεση. Θα υπάρχει μονίμως κόντρα. Σε ένα σημείο συμφωνούν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στην εξωτερική πολιτική, στην απειλή που συνιστά η Κίνα. Ο Τραμπ δεν έχει μασίσει τα λόγια του. Έχει πει ότι κύριος στόχος είναι η Κίνα και ότι θεωρεί ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν ο Τραμπ επιμείνει στην υποψηφιότητά του, μάλλον ελέγχει την κατάσταση. Πλέον μιλάμε για τραμπικό κόμμα και όχι για ρεπουμπλικάνικο. Για τραμπικό κόμμα. Ό,τι με τριοπαθή στοιχεία υπήρχαν, έχουν παραμεριστεί. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, από την άλλη, μπορεί να ανταπεξέλθει ο Biden ή είναι η ίδια εμβέλεια η κυρία Χάρης? Όχι. Όχι. Υπάρχει έλλειμμα ηγεσία. Υπάρχει έλλειμμα ηγεσία, υπάρχει η αίσθηση ότι η Δημοκρατική είναι το συστημικό κόμμα το οποίο ελέγχει τη διοίκηση και τα κέντρα αποφάσεων. Και μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το κόμμα του λαού και το κόμμα της Αμερικανικής Εργατικής Τάξης ποιο είναι, δυστυχώς, η ακροδεξιά των Ρεπουμπλικάνων, δηλαδή ο Τραμπ. Επειδή, με συγχωρείτε που θα το πω, όχι εσείς, σου δίνει την εντύπωση ο πρόεδρος Biden ότι κάνει καταναγκαστικά έργα. Στην ουσία. Φαίνεται ότι έχει πρόβλημα με την υγεία. Ναι. Άρα λέτε ότι. Δηλαδή, μια ματιά να ρίξει στο πώς κινείται, τις προάλλες φάνηκε να χάθηκε στον κήπο του Λευκού Οίκου, αν το θυμόσαστε τη στιγμή. Άρα, για τους Δημοκρατικούς, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που μάλλον θα είναι οδυνηρό, είναι επίγουσα σημασίας η ανέβρεση εκείνου του προσώπου που θα μπορέσει να παίξει, να το πω έτσι λαϊκά, στα ίσα τον Τραμπ. Ακριβώς. Και νομίζω ότι. Έτσι όπως έχει στηθεί το σκηνικό, μόνο ένα θαύμα σώζει τους Δημοκρατικούς από την επάνωδο του Τραμπ. Ωραία. Τι ωραία. Καταλάβαμε τι γίνεται. Με βάση αυτό, πιστεύετε ότι θα υπάρξει παγκόσμια επίδραση? Εννοείται.
Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη σε αποδρομή. Αυτό που σε πολλούς φαίνεται παράταση της ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη δίνει μια μάχη οπισθοφυλακή για να κρατήσει τη θέση του. Νομίζω ότι ο κύκλος των Ηνωμένων Πολιτειών ως κυρίαρχης και με μεγάλο προβάδισμα ισχύως δύναμη στον πλανήτη έχει τελειώσει. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί μιλάνε για μεταμερικανικό κόσμο και θα δούμε δυνάμεις όπως η Βραζιλία, η ομάδα BRICS, η G20 να διεκδικούν ρόλο συνδιαμόρφωσης και συναπόφασης για το μέλλον του πλανήτη. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ως εξής σήμερα, κύριε Καπόπουλε. Το είπατε ότι κάθε φορά που δεν παίρνει αυτό που θέλει η Τουρκία του Ερντογάν, ξεσπά στην Ελλάδα. Τα τελευταία 24 ώρα η περιγραφή, αν αποπληθωρήσει κανείς τις πολλές φιωριτούρες, η περιγραφή των θαλασσίων ζωνών και των ζητημάτων που θέτει η Τουρκία, εμένα τουλάχιστον με βάζει σε υποψίες ότι η επόμενη κίνηση με μόχλευση θα είναι νοτίως της Κρήτης. Θα το δούμε αυτό, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Αίγυπτος η οποία έχει εξοργιστεί με την πολιτική του Ερντογάν, είναι όλοι οι γείτονες της Λιβύης, δηλαδή η Τινησία, η Αλγερία. Δεν είναι τόσο απλό. Σας λέω ότι βραχυπρόθεσμα ο Ερντογάν επιδιώκει την συμφιλίωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ποινικό θερμού επεισοδίου και να περιμένεις να κλείσει συμφωνία για τα F-16, για παράδειγμα. Μέχρι στιγμής φαίνεται οριοθετημένος ο Ερντογάν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολα για αυτόν από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 2020. Και να σας πω κάτι, ο Ερντογάν έχει εκλογές τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προεδρικές εκλογές το 2024. Όχι τον Απρίλιο, στο τέλος της Άνοιξης, αρχές Ιουνίου. Ναι. Θα θέλει να κάπως τα πράγματα να έχουν μπει σε μια ισορροπία. Δεν είναι τόσο ελεύθερος και ανεξέλεγκτος όσο μας αφήνει η ρητορική του να πιστέψουμε ότι είναι. Άρα δεν είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία αφήνει το δυτικό άρμα και πάει στις αγκαλιές του... Μα όλη η προσπάθεια της Τουρκίας είναι να πετύχει ρόλο στο δυτικό άρμα. Δηλαδή θέλει να πετύχει το δικαίωμα του βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Το έχει στην πράξη καθιερώσει με το βέτο που έχει βάλει στη Φιλανδία και στη Σουηδία. Όλες οι κινήσεις του Ερντογάν έχουν σχέση με μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Σαφές. Θέλω να κλείσουμε με το εσωτερικό της Τουρκίας, κάτι που δεν πολύ ακούγεται, διότι φάνηκε ότι στην πλευρά της αντιπολίτευσης τελικώς οι δήμαρχοι δεν εμφανίζεται κανείς από αυτούς. Ο Κιλιτζάρογλου εμφανίστηκε. Τον Κιλιτζάρογλου μπορεί να τον πάει με τον νέο νόμο και την τροποποίηση του συντάγματος περί παραπληροφόρησης κτλ. Εδώ όμως δείχνει δημοσκοπικά να τσιμπά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι σαφές το έλλειμμα το ηγετικό του Κιλιτζάρογλου. Είναι σαφές ότι η χώρα λειτουργεί προσχηματικά ως κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δείχνει να τσιμπάει. Θα δούμε πολλά άλλα, αλλά ένα πράγμα θα παραμείνει σταθερό. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή ο ηττημένος. Άρα θα μετέρχεται οποιοδήποτε μέσο, λέτε, από εδώ και στο εξής. Αυτό που βλέπω πολύ πιθανό είναι να αναβάλει τις εκλογές. Αν δεν μπορεί να τις κερδίσει, του το επιτρέπει το Σύνταγμα για ένα χρόνο και μετά για άλλον ένα χρόνο. Μπορεί να φέρει την ένταση στα άκρα με την Ελλάδα και να πει ότι η χώρα αντιμετωπίζει κινδύνους ασφάλειας. Θα αναβάλω τις εκλογές. Και θέλω να κλείσουμε το ερώτημα του φίλου του Κώστα. Κύριε Καπόπουλε, γνωρίζω την άποψή σας ότι η χώρα, αυτό μου γράφει εδώ, πρέπει να κινείται αποφασιστικά αλλά εξαιρετικά προσεκτικά. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω. Στη Σερβία, προχθές είπαν ότι αν υπάρξει παραβίαση του εναερίου χώρου και υπερπτήσεις πάνω από την υπηρετική μας περιοχή, θα καταρριφθεί οτιδήποτε πετά. Και καταρρύψαν ένα μη επανδρομένο, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Στην Ελλάδα έχουμε υπερπτήσεις πολλές φορές επανδρομένων, μη επανδρομένων, που φωτογραφίζουν μέχρι και άρματα που ξεφορτώνονται στα λιμάνια. Δεν θα έπρεπε. Δεν είναι η ώρα να ανοίξουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση. Από το 1976 και μετά, διαδοχικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναχαιτίζουν
προειδοποιούν, παρενοχλούν όσους παραβιάζουν τον ενέργο χώρο, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έφτασε ποτέ στο να δώσει διαταγή κατάρριψη. Σαφές. Κύριε Καπόπουλε, από ό,τι κατάλαβα, μπαίνουμε, δεν είναι μόνο η παγκόσμια ρευστότητα. Εξαιτίας των πολιτικών συσχετισμών στο εσωτερικό μεγάλων χωρών ισχύος, μπαίνουμε σε περαιτέρω ρευστότητα. Και φυσικά για τη Ρωσία δεν μαθαίνουμε. Για την Κίνα είχαμε τον ΣΥ να επαναβεβαιώνει με την απόλυτη κυριαρχία του. Αλλά αυτές οι εσωτερικές διευθετήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επιτείνουν παγκόσμια τη ρευστότητα. Πάντως από αλλού τις περιμέναν οι Αμερικανοί τις, την αστάθεια. Δηλαδή προέβλεπαν διαμαρτυρίες κατά του Πούτιν και εξεγέρσεις στην Κίνα. Τελικά το μεγάλο πρόβλημα εσωτερικό που θα επηρεάσει την εξωτερική πολιτική το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.